αισιόδοξος τύπος, η μόνη ανεξάρτητη και έγκυρη εφημερίδα. Δεν φημώθηκε μέχρι σήμερα ούτε κατά τη δικτατορία. Μάχεται για την Ορθοδοξία. Αγωνίζεται για την πατρίδα. Ορθόδοξος τύπος. Κάθε Παρασκευή στα Περίπτερα, στο διαδίκτυο ή μέσω συνδρομής. Χαρίτωσον Κύριε τα ρήματά μου, δώσ λόγον εύρεθμον εις το στόμα μου. Τα λόγια αυτά τα είπε η Εστήρ όταν επρόκειτο να παρουσιαστεί στον βασιλιά για να μιλήσει υπέρ του λαού της. Και εγώ τα επικαλέστηκα για να με φωτίσει ο Θεός τι να πω, πώς να τα πω και επιπλέον να τα ακούσει και το δικό σας αυτή ευάρεστη. Είναι παράδοξο μετά από 20 αιώνες χριστιανισμού να υπάρχει ειδωλατρία. Βέβαια, θα γεννηθεί αμέσως το ερώτημα, υπάρχει? Και σίγουρα υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Θα αναφέρω μερικές περιπτώσεις συγχρόνου ειδωλατρίας για να μην πω ότι είναι ανεξάντλητες και πάρα πολλές. Αρχικά πρέπει να πούμε τι είναι είδωλο, τι είναι ειδωλολατρία, ποιος είναι ειδωλολάτρης. Είδωλο ίσον μορφή, ομοίωμα, εικόνα εξ αντανακλάσεως ή διαθλάσεως του φωτός, εν ύδατη ή εν κατόπτρο. Πλάσμα της φαντασίας, φάντασμα του νου, ιδέα, έννοια. Ομοίωμα ψευδούς θεότητος ως αντικείμενο λατρείας. Η ειδωλολατρία ίσον, αυτά τα διαβάζω, τα ανέγραψα από λεξικό και σας τα διαβάζω όπως έχει. Η λατρεία προσκύνησης των ειδώλων θεωρουμένων όχι ως συμβόλων, αλλά ως αυτής ταύτης της θεϊκής δυνάμεως. Απαντάει στους πρωτογόνους λαούς ως φετιχισμός, κατόπιν δε ως πολυθεία διακρινωμένη από τον φετιχισμό, εις το ότι το υπεραισθητόν παρίσταται εν αυτή υπομορφήν προσώπων. Και ειδωλολάτρες ίσον αυτός που λατρεύει τα είδωλα. Τι λέγει η Γραφή? Στο βιβλίο της Εξόδου αλλά και αλλού, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδα συνυποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γάρ μη Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής. Δεν χρειάζεται νομίζω να διαβάσω τη μετάφραση. Εάν στο τέλος υπάρξει κάποια ερώτηση, μπορούμε να την συζητήσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι μέγιστο και σαν πρώτη επιλογή της νεοειδωλολατρίας, της συγχρόνου ειδωλολατρίας, επέλεξα τον Μαμονά. Ο πλούτος, το χρήμα, ο έρωτας στην φιλαργυρία, ξεκάθαρα ο Κύριος το είπε, ουδείς δύνατε δυσί Κυρίοι δουλεύειν, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και Μαμονά. Όπως λέγει ο λαός, ο χαμοθεός. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, τούτο γαρ έστε γνώσκοντες ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης ως εστίν ειδωλολάτρης, ούκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και στον Τιμόθεο, να τη λέγει, ρίζα γαρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία
εις την εσωρεγόμενη απεπλανήθησαν από της πίστεως. Σαν δεύτερο, η κοιλία. Ον ο Θεός η κοιλία, λέει η Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, δεν ονομάζω εγώ απλώς την κοιλία ότι είναι σύγχρονη ειδωλολατρία, αλλά η ίδια η Αγία Γραφή το λέγει. Η κοιλιά το παν, λουκούλια γεύματα, ό,τι πει η Καστέρα, όχι ό,τι πει ο Θεός. Ευημερία, εξετάσεις, ταξίδια εξωτερικό, δεύτερο αυτοκίνητο, καταναλωτισμός. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας τάνταλος, βασιλιάς της Φρυγίας, που οι θεοί τον τιμώρησαν, τον έβαλαν σε ένα λάκκο, ο οποίος λάκκος είχε μέσα νερό, περίπου μέχρι το λαιμό του, και από πάνω του ήταν έφορα, καρποφόρα, δέντρα. Όριμοι οι καρποί και ο κακόμερος αυτός, το μαρτύριό του ήταν, ενώ διψούσε δεν μπορούσε να πιει νερό, ενώ πεινούσε δεν μπορούσε να φάει τα φρούτα. Γιατί μόλις άπλωνε το χέρι του να πιάσει τα φρούτα, αυτά απεμακρύνονται. Το μαρτύριο του Ταντάλου, παλιμιώδης έκφρασης. Ο Παύλος λέγει «Και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας να καλύψεις τις ανάγκες σου, όχι όμως τις επιθυμίες σου. Άλλο η ανάγκη και άλλο η επιθυμία». Να φας ένα φαγητό στο σπίτι σου μπορεί να σου στοιχήσει 5 ευρώ. Αν το φας σε ένα κέντρο θα σου στοιχήσει 50 ευρώ. Το πρώτο είναι ανάγκη. Να χορτάσεις την κοιλιά σου για να ζήσεις. Το δεύτερο είναι επιθυμία. Γι' αυτό δεν επιτρέπονται οι επιθυμίες. Λέγει η Αγία Γραφή, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστησόμεθα. Άρα, μη ζητάμε τα επιπλέον, τα περιτά, τα πολλά. Η πρώτη εντολή είναι και καταξίαν πρώτη εντολή, δηλαδή αυτή που διαβάσαμε, να μην ποιήσει ο άνθρωπος ομοίωμα. Έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η πλεονεξία. Θυμηθείτε το μάνα. Το μάνα όταν έπεφτε, τους είχε δώσει ο Μωυσής εντολή τους Εβραίους να συλλέγουν μονάχα για εκείνη εκεί την ημέρα. Οι πλεονέκτες αμέσως έβαζαν την ορθολογιστική τους σκέψη. Θα πέσει άραγε αύριο. Ο Θεός τους έδωσε υπόσχεση ότι κάθε μέρα θα τους ταΐζει. Θα πέσει άραγε αύριο. Γι' αυτό ακριβώς καλού κακού δεν μαζεύουμε και για αύριο. Και το αποτέλεσμα ήταν να σαπίζει ο της αύριον αποθηκευτής. Ενώ, για κοιτάξτε, αυτό είναι ένα παράξενο. Ενώ τις άλλες ημέρες όταν αποθήκευαν για την επομένη σάπιζε το μάνα, το μάνα της Παρασκευής τους έδινε ο Θεός εντολή να μαζέψουν και για το Σάββατο, γιατί ήταν το Σάββατο αργία. Και εκείνο δεν σάπιζε, δεν παθαινε κάποια αλλίωση, δεν χαλούσε. Και εδώ είναι πάλι το θαυμαστό και μια ανάγκη τροποντινά να έχουμε τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα λίγη δουλειά και πολλά λεφτά. Λίγη μελέτη, πολλά πτυχία. Σήμερα οι άνθρωποι είναι έρημοι,
μοναξιά επειδή έφυγαν από το Θεό. Ο άνθρωπος που έχει λίγα, που αρκείται στα λίγα, είναι αυτάρκης. Αυτός που έχει πολλά δεν αρκείται σε αυτά που έχει και είναι ανικανοποίητος. Σαν δεύτερο, το σεξ. Σύνθημα «Κάτω ο Θεός, ζήτω το σεξ». Γκρεμίστε το Θεό και ανταυτού το σεξ. Σαρκολατρία. Φροϊδισμός. Ο Γερμανοεβραίος Φρόιντ είπε να διδάσκονται ακόμη στα νηπιαγωγεία το σεξ. Τόσους αιώνες που έζησε η ανθρωπότητα χωρίς να διδάσκονται το σεξ δεν μας έφεραν με υγεία, με χαρά. Γιατί να διδάσκεται το σεξ και μάλιστα σε μικρά ηλικία. Το κορμί της η γυναίκα λέει, κορμί μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Και κάνει την άμβλωση έκπτωση σαν να κάνει μια εγχείρηση. Ανάλογο με εκείνο που έριχναν οι αρχαίοι στον θεό Μολόχ, το πειρακτωμένο άγαλμα Μολόχ, τα παιδιά τους. Είδωλο και αυτό. Ο σύγχρονος άνθρωπος εθεοποίησε το σεξ. Ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Μια υποδιαίρεση του σεξ, ομοφυλοφιλία. Σήμερα οι άνθρωποι δοκιμάζουν κάθε είδους επιθυμία. Ακόμη ψηφίσαμε και νόμους υπέρ αυτών. Ο άνθρωπος ακορέστως χορταίνει, αηδιάζει και επαναλαμβάνει με άλλο τρόπο την αμαρτία. Οι διαστροφές διαφημίζονται τόσο αδιάντροπα, παρελάσεις ντροπής και εσχήνης. Σαν τέταρτο έχω σημειώσει την μόδα και η μόδα έγινε θεά. Θρησκευτική ακρίβεια και φανατισμός. Ό,τι πει η θεά μόδα αποδεκτών, παραδεκτών, έστω και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Λέει ο Θεός νηστεία. Όχι, λέει η θεά μόδα. Δίαιτα για ωραία σιλουέτα. Ναι. Λέει ο Θεός ως αυτός και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς. Όχι, λέγει ο οίκος της μόδας στο Παρίσι. Λέει η μόδα μίνι, μάξι και ό,τι θέλει. Υπάρχουν ή υποτακτικοί που το εφαρμόζουν. Σαν πέμπτο σημείωσα το ποδόσφαιρο. Κυριακή μπάλα. Στην Αγγλία και οι εκλογές και το ποδόσφαιρο γίνονται Σάββατο και όχι Κυριακή. Εμείς την Κυριακή την μολύνουμε, ενώ είναι μέρα αφαιρώσεως στον Κύριο, εμείς την κάνουμε ημέρα αμαρτίας και ειδωλατρίας. Κάποιος φανατικός ποδοσφαιριστής έβγαλε φωτογραφία, αυτό είναι δημοσιευμένο σε ένα περιοδικό, έβγαλε φωτογραφία της ομαδάρας του, την έβαλε δίπλα στις εικόνες στο εικονοστάσιο του σπιτιού και υποχρέωσε την γυναίκα του να λιβανίζει και τη φωτογραφία όπως λιβάνιζε και λιβανίζει τις εικόνες των Αγίων. Δεν είναι αυτό η ειδωλολατρία? Σε αυτό το βιβλιαράκι υπάρχει μια φωτογραφία
ενός φιλάθλου από την Ξάνθη, πήγε στην Καβάλα, γιατί τότε έπαιζε η ομάδα της Καβάλας μαζί με τον Παναθηναϊκό, και αυτός ήταν παράλυτος. Πλήρωσε και τον μετέφεραν με το κρεβάτι στο γήπεδο για να παρακολουθεί την μπάλα, το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μάλιστα εδώ και φωτογραφία. Δεν την έχουμε θεοποιήσει την μπάλα. Ο Θεός ποδόσφαιρο, ο Θεός αθλητισμός, καλή η άθληση, αλλά όχι καλό το ρεκόρ. Τι είναι το προπό? Να κερδίσουμε χρήματα, χιλιάδες άνθρωποι στο γήπεδο. Υπάρχει ομιλία στην κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου του Αλεξανδρέως περί αθλητισμού, τζόγου, υποδρομίες, και λέει το εμανές θέαμα ταύτα εστί πομπή του διαβόλου. Σαν έκτο έχω σημειώσει την φυσιολατρία. Ελάτρευσαν την κτήσιν και όχι τον κτήσαντα. Το λέει λέξεις. Προσκυνούν τις πέτρες. Κάποιος προέτρεπε σε κάποιον υποψήφιο να δώσει εξετάσεις τις πανελλαδικές και να γίνει αρχαιολόγος. Βρίσκεις μια πέτρα και την προσκυνάς. Αυτή ήταν η υπόδειξή του και η αιμονή του να γίνει αρχαιολόγος ο νέος. Ένας δημοσιογράφος έλεγε, η φύση είναι το όλον, ίσον Θεός. Η ιδωλατρία είναι στροφή, δεν κοιτάζω τον Θεό, αλλά τα κτίσματα. Ενώ τα κτίσματα που είναι ενέργειες του Θεού, γιατί είναι δημιούργηματά του, θα πρέπει να μας αναγκάσουν να δοξολογούμε τον Θεό και όχι αυτά καθεαυτά να τα προσκυνούμε τα κτίσματα. Σαν έβδομο ο τουρισμός. ΕΟΤ, με τον τουρισμό θα σωθεί η Ελλάδα. Όγδο, λογοτεχνία, είδωλα και η λογοτέχνηση. Καζαντζάκης και Σία. Αδιάφορο τι λέει η γραφή, αλλά τι λέγει ο λογοτέχνης. Έστω και αν αυτά που λέγει ο λογοτέχνης είναι βλάσφημα. Σηκώνονται μεσάνυχτα και διαβάζουν. Αν τους πεις να διαβάσουν ένα κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, θα σου πούνε δεν μπορούμε. Διαμαρτύρονται. Ένατον, επιστήμη. Το λέει η γραφή. Δεν το παραδεχόμεθα. Το λέει η επιστήμη, τυφλή υπακοή. Έστω και αν η επιστήμη αυτοαναιρείται πάρα πολλές φορές. Η επιστήμη πάει κόντρα της Θείας Εντολής περί εγκρατείας. Ας έρθουν τα είδωλα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τεχνικής, να μας σώσουν από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Σαν δέκατο, πολιτική. Για Θεό δεν μιλάνε, για Θεό δεν φανατίζονται, για Εκκλησία δεν ενδιαφέρονται. Όπως στην αρχαία εποχή αναγόρευαν τον αυτοκράτορα Θεό, έτσι τώρα τον αρχηγό του κόμματος, της παρατάξεως. Μικρός ο Χριστός, μεγάλος ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και δεν συμμαζεύεται. Πριν από λίγα χρόνια έγραψε η εφημερίδα, έρχεται ο Θεός, όταν ερχόταν από την Αγγλία ο Ανδρέας Παπανδρέου.
επικατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον, λέγει η Αγία Γραφή. Στην Γεωργία υπάρχει ένας Άγιος, σχεδόν σύγχρονος, Γαβρί. Έλεγαν εκεί να μην λέμε Χριστούγεννα, αλλά να λέμε Σταλινούια. Δηλαδή, ο Στάλιν αντικατέστησε τον Χριστό και η γιορτή του Χριστού για την γέννησή του να γίνει γιορτή του Στάλιν. Τέτοιοι είναι, τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Θεοποίηση της λογικής. Σας διαβάζω κάτι από τρεις δημοσιογράφους, συγγραφείς. Ο πρώτος είναι Σουρής και λέει «Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα την σωτηρία της πατρίδος, διότι αποφεύγουν επιμελώς να την σώσουν. Μετά την σωτηρία δεν θα έχουν επάγγελμα, γι' αυτό και δεν τη σώζουν». Ο Σεφέρης δήλωσε πιο ομά: «Η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία, η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στην Ελλάδα σε φέρνουν στην ανάγκη να συγχωρείτε, να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος ότι τούτοι οι Ελληνοί δεν αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα». Και ο Ροίδης είπε: «Κόμμα ίσον, ομάς ανθρώπων, ειδότων να αναγιγνώσκωσι και να αρθρογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν. Ήτινες ενούμενοι υπό ένα ιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν διαπαντός μέσου εις την έδραν Πρωθυπουργού ή να παρέχει αυτής τα μέσα να ζώσει χωρίς να σκάπτωσει». Πιστεύω να καταλάβουμε όλοι τι εννοεί. Ενδέκατο, ΕΟΚ ή Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΝΑΤΟ, αυτά θα μας σώσουν. Είναι η σωτηρία μας. Κάποιος πολιτικός, όταν τον πιέσανε ότι πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, είπε «Πού θα ακουμπήσουμε» και έλαβε την κατάλληλη αποστομωτική απάντηση από κάποιο φυλάδιο. 12. Παιδολατρία. Τα τέχνα μας, οι μπούλιδες, τα χρυσά μας, οι αγάπες μας, οι λατρείες μας. Μόνο στο Χριστό λατρεία και πουθενά άλλο. Δίνουμε και ειδωλατρικά ονόματα, Αφροδίτη και κάτι παρόμοια. 13. Σατανισμός, ο Θεός του αιώνος τούτου. Μαγεία, μαύρη μαγεία, πνευματισμός, γκουρού κλπ. Σκέτη λατρεία του σατανά. Στο Λος Άντζελες δίσκους, τραγούδια με ύμνους του σατανά. Η μαγεία είναι ένα εξάρτημα της ειδωλολατρείας. Ό,τι α θεί τα έθνη, δαιμονείς θεί και ου Θεό. Διαβάζω την μετάφραση εδώ από τον Τρεμπέρα. Αλλά λέγω ότι τα ζώα που προσφέρουν θυσία οι εθνικοί και οι δολάτες τα θυσιάζουν εις τα δαιμόνια και όχι εις τον αληθινόν Θεό. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι θυσίες είναι υπέρ των δαιμόνων και όχι υπέρ του Θεού, του Τριαδικού.
έρχονται οι δαίμονες, προσκολώνται εις τα αντικείμενα και οι Άγιοι τα συνέτριβαν τα αγάλματά τους ή τους ναούς τους. Ζωολατρία. Στην Ινδία ιερές αγελάδες. Αλήθεια, θυμάστε κάποτε όλες οι πλατείες εδώ των Αθηνών που είχαν γεμίσει με τέτοια τετράποδα ζώα και αυτά μήπως θύμιζαν εκεί την αγελάδα που είχαν κάνει οι Εβραίοι όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Σινά να πάρει τις 10 εντολές και όταν κατέβηκε και είδε ότι όλα τα χρυσά τους, τα βραχιόλια τους, τα σκουλαρίκια τους, οι γυναίκες και λοιποί τα είχαν δώσει στον Ααρών, τα έλειωσε και τα έκαμε ένα άγαλμα, ένα βόδε, μια αγελάδα, τότε αγανακτισμένος τροχοντινά έσπασε τις πλάκες με τις εντολές του Θεού. Γέμισαν τα σπίτια όχι από παιδιά, αλλά από σκυλιά και γάτες. Άνθρωποι πεθαίνουν της πείνας και εμείς ταΐζουμε τα σκυλιά. 15. Ανθρωπολατρία. Στην Κίνα ο Μάο και η διάδοχή του. Ελατρεύοντο και λατρεύονται σαν θεοί. 16. Αστρολογία. Το λέει το άστρο μου. Τα ζώδια. Γράψε καλύτερα τα ζώα. 17. Νεοειδωλατρία. Διαβάζω από ένα λεξικό. Πρόκειται για μια προσπάθεια που εντάσσεται στα πλαίσια της κίνησης της νέας εποχής. Σύμφωνα με τους εκφραστές της νεοπαγανιστικής αυτής αντιλήψεως, όλοι οι λαοί οφείλουν να ξεθάψουν τους αρχαίους θρησκευτικούς πολιτισμούς τους και να τους επαναφέρουν στη ζωή τους. Έτσι, οι Έλληνες να επαναφέρουν το πάθεον του Ολύμπου, οι Αιγύπτιοι τους Όσυροι, Ίσιδα και Ρα, οι Πέρσες την αστρολατρία και τον ζωροαστρισμό, οι Ινδοί τον Κρίσνα και τον Σίβα, οι Κινέζοι τον Ταοϊσμό και τον Βούδα, οι Εβραίοι τον Καβαλισμό, οι Αφρικάνοι τον Βουντοϊσμό και γενικά ο κάθε λαός να λατρεύει τους αρχαίους θεούς του. Αναβίωση της αρχαίας ιδωλολατρίας. Επιστροφή στα αρχαία. Έχουν γίνει γάμοι στον Όλυμπο. Από τους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς και από ιέρεις. Ένα σύγχρονο είδωλο είναι και το εγώ. Ο Παύλος λέγει παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται οι κατήδωλο νούσαν την πόλη εδώ στην Αθήνα. Ο 20ος και 21ος αιώνας ανέδειξε το πρόσωπο και την μάζα. Ο καθένας γίνεται μια αυθεντία. Γι' αυτό δεν δέχεται την αυθεντία του Θεού ή της μάνας ή του πατέρα ή του καθηγητού ή του ιερέως. Ο άσωτος Υιός έσπασε την αυθεντία του πατέρα του και έβαλε την δική του. Πότε γύρισε πίσω? Όταν έσπασε, όταν έπεσε η δική του αυθεντία, όταν ταπεινώθηκε. Δεν δεχόμεθα την αυθεντία του Θεού, της Εκκλησίας, των Αγίων. Ο Πρωταγόρας έλεγε «Πάντων χρημάτων μέτρων ο άνθρωπος». Εγώ, ο εαυτός μου ή εγώ και η δική μου. Κάποτε πήγαν, επισκέφθηκαν μια ομάδα τον Άγιο Παΐσιο
και μεταξύ αυτών ήταν ένας φιλόλογος. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, είμαι εναντίον της γραμματικής. Γιατί, γέροντα, του λέγει ο φιλόλογος, για πες μου την προσωπική αντωνυμία. Εγώ είσαι αυτός. Γι' αυτό είμαι εναντίον της γραμματικής. Για το εγώ, αυτό το εγώ, το έκαμε είδωλο ο άνθρωπος, αυτό μας έβγαλε και από το παράδεισο. Και αυτό αν δεν καταργηθεί, δεν ξαναμπαίνουμε στο παράδεισο. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης στο Μέγα Κανόνα λέγει αυτίδωλον έγινα. Έγινα εγώ ο ίδιος είδωλο. Δηλαδή αγάπησα τόσο πολύ τον εαυτό μου και δεν αγαπώ κανέναν άλλον τόσο. Ο σύγχρονος άνθρωπος, λένε οι κοινωνιολόγοι, είναι ο άνθρωπος του τρία εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Η προηγούμενη γενιά ήταν το ενός εγώ. Ήταν πιο ταπεινή αυτή. Η λατρεία σε ένα άλλο πρόσωπο, γυναίκα, παιδί, σύζυγο, άλλοι άλλα πρόσωπα, ηθοποιούς, πολιτικούς, ομάδα, θρησκεία, ίσον θρησκεία, το κριτήριο πάντων είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Το αρνηθήκαμε και βάλαμε το δικό μας. Μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλείαν Θεού, ού κληρονομήσουσιν. Οι τρεις παιδες δεν προσκύνησαν το είδωλο να δουχογνώσω. Θυμηθείτε εκεί και θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα που διέταξε ο Ναβουχοδονόσορ να του κάνουν μια μεγάλη εικόνα και να προσκυνήσουν οι πάντες με το χτύπημα των σαλπίγκων. Και οι τρεις παιδες, ενώ όλοι πέσανε γονατιστοί να προσκυνήσουν, οι τρεις παιδες ήταν όρθιοι. Τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Σήμερα ζούμε σε ένα καμίνι της ειδωλολατρίας. Εκείνοι που δεν θα τα προσκυνήσουν δεν θα πάθουν τίποτε. Ούτε μία τρίχα. Γιατί αν δεν θέλει ο Θεός δεν πέφτει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας. Να είμαστε όρθιοι στους καιρούς μας. Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και ακαθάρτου μη άπτεστε, λέγει Κύριος ο Θεός. Καγώ εις δέξουμε ημάς. Σ' όλα αυτά πίπτουμε και εμείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί. Όλα τα κάνουμε. Είμαστε δουλάτες. Αλλού λίγο, αλλού περισσότερο και αλλού πιο πολύ. Όλοι οι εχθροί του Σταυρού είναι ειδωλολάτρες. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Και προσεκίνησαν το δράκοντι, το δεδοκότη, την εξουσία, το θηρίο και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες τι όμοιος το θηρίο. Δεν υπάρχει κανένας όμοιος. Ξεχάστηκε ο Χριστός, ξεχάστηκε ο Θεός, ξεχάστηκαν οι Άγιοι και προσκυνούν το θηρίο και το δράκοντα. Προσκυνούμε, προσκυνούμε. Φοβερό. Οι χριστιανοί όταν αρνούνται το Σταυρό και έχουν κοσμικό φρόνημα, είναι ειδωλολάτρες. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα καταργήσει όλες τις ειδωλολατρίες. Παράξενο αυτό. Γιατί? Για να προσκυνείται ο ίδιος. Η αποστασία είναι ειδωλολατρία. Όταν από ένα μπουκάλι, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, όταν από ένα μπουκάλι βγάλω το νερό, θα μπει μέσα ο αέρας. Αν βγάλω το Χριστό
από κάπου θα μπει ο διάβολος. Αν είμαι ανήθικος, είμαι ειδωλάτρης. Ο Παύλος λέγει, διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Την τεκνία, λέγει ο Ιωάννης, φυλάξατε αυτούς από τον ειδώλον. Η ειδωλατρία είναι αρχαίο φαινόμενο. Είναι χειρότερη και από την πτώση μας. Η πτώση είναι μία αμαρτία. Γιατί ήταν ο εγωισμός. Αλλά εάν την ζυγίσουμε τρόπον την με την ειδωλατρία και δεν την κατατάξουμε την πτώση μας σαν ειδωλατρία, τότε βλέπουμε ότι η πτώση μας ήταν λιγότερο κακό από ότι η ειδωλατρία. Έπλεξαν γραώδεις μύθους και έχουμε την μυθολογία. Τι είναι είδωλο? Είναι το κάθε τι που παίρνει τη θέση του αληθινού Θεού, του Χριστού. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε, το κήρυγμα εκτός Χριστού είναι ειδωλολατρία. Όταν δηλαδή ο ιεροκήρυκας μιλάει για όλα τα άλλα εκτός Χριστού, είναι ειδωλολατρικό κήρυγμα. Η ειδωλολατρία θέλει να κατευνάσει τα φυσικά σημεία. Ο πρώτος λαός που απέρριψε την ειδωλολατρία ήταν οι Ιουδαίοι και μετά ο Χριστιανισμός. Πίστευαν στον φετιχισμό. Τι είναι ο φετιχισμός? Πίστης ότι σε κάθε τι, σώμα, ζώο, αντικείμενο, κρύπτεται θεϊκή δύναμη. Το κύριο στοιχείο είναι η μαγεία. Πολυθεία. Τι είναι η ψεύτικη και ανύπαρκτη θεοί, Αφροδίτη, Άρης, Διόνυσος? Κι όμως τους χαρίζουμε και ονόματα κατά τη βάπτιση και κάνουμε και γιορτές. Οι άνθρωποι αιθιοποίησαν τα είδωλα, έκαναν θεούς σύμφωνα με τα πάθη τους. Όλοι οι αρχαίοι θεοί είναι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι των ανθρωπίνων παθών. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέγει, η ειδωλατρία δεν είναι μόνο προσκύνηση στους ψεύτικους θεούς, αλλά στις πέτρες, στα δέντρα, στα ζώα, στους πλανήτες, στα αγάλματα, αλλά και στις ανθρώπινες ιδέες, στα πάθη, στην κουλτούρα, στην επιστήμη, στη τέχνη. Όλα αυτά είναι ειδωλατρία. Η ειδωλατρία όταν υπηρετείς ό,τι εκτός Χριστού. Να λατρεύεις είτε πρόσωπο είτε πράγμα. Τους ειδωλάτρες μην τους ψάχνουμε στην Αφρική, αλλά τους ψάχνουμε και εδώ στην Ελλάδα μας. Οι μη χριστιανοί ή συνειδητά ή ασυνείδητα υπηρετούν το ψεύδος, τον διάβολο, είναι ειδωλάτρες. Και αυτοί που λέγουν ότι είναι άθεοι έχουν Θεό, τον εαυτό τους, το εγώ τους, τη λογική τους. Αν δεν έχεις τον αληθινό Θεό, θα βρεις υποκατάστατα, βασισμένα στη λογική. Δεν είναι όμως σώζοντα, μόνο ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Τι είναι είδωλα? Κοιτάζουμε στον καθρέφτη, βλέπουμε τον εαυτό μας. Εκεί όμως που βλέπουμε, δεν είμαστε εμείς. Είναι το είδωλό μας. Γιατί όταν απομακρυνθούμε από τον καθρέφτη, εξαφανίστηκε και εκείνο. Οι κτήσεις όλοι είναι ο αντικατοπτρισμός του Θεού. Δεν είναι ο Θεός,
πολύ περισσότερο δεν είναι Θεός η κτήσεις. Ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο μέσω των ενεργειών του. Οι ενέργειες που φαίνονται μέσα στην κτήση. Βλέπουμε το σύμπαν που είναι τεράστιο, μέγιστο. Και γιατί το έκανε τόσο μεγάλο ο Θεός? Για να αποδείξει την παντοδυναμία του. Ή ακόμη για να μας δώσει εμάς τους ανθρώπους το μεγαλείο του για να τον δοξάζουμε. Γιατί βλέποντας όλο αυτό το σύμπαν, το ωραίο, το κάλλιστο, τότε αναπέμπουμε δοξολογία στον Θεό. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, λόγω κακίας μεταστραφήκαμε. Έχουμε διαστραφεί. Ο σκοπός του ανθρώπου πρέπει να είναι ο Χριστός, αλλιώς είμαστε ειδωλάτρες. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε, αγαπήστε τον Χριστό και τίποτε άλλο. Αν δεν τα κάνουμε ό,τι κάνουμε για τον Χριστό, είμαστε ειδωλάτρες. Οποιοδήποτε άνθρωπο ή ζωντανό, αν το βάλεις στη θέση του Χριστού, είσαι ειδωλάτρες. Ό,τι αν βάλεις, είσαι ειδωλάτρες. Ο Μάξιμος, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ειδωλάτρες είναι αυτός που προτιμάει το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο. Τα τρία φι, φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος ο δημιουργός Θεός. Εκείνος που προτιμάει το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον δημιουργό Θεό, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Τα κατεξοχήν είδωλα δεν είναι πολύ μακριά, είναι μέσα μας. Και αυτό είναι λίγο παράξενο. Ενώ ο εαυτός μας, με τη βάπτισή μας γίναμε ναός του ενικούντος Αγίου Πνεύματος, εμείς βγάλαμε το Άγιο Πνεύμα από μέσα μας και βάλαμε τα είδωλα. Πάλι λέγει ο Άγιος Μάξιμος, από τα πάθη που βρίσκονται μέσα στην ψυχή παίρνουν οι δαίμονες τις αφορμές και υποκινούν μέσα μας τους εμπαθείς λογισμούς. Κατόπιν οι δαίμονες υποκινούν τους πονηρούς λογισμούς και τον βιάζουν να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Αφού νικηθεί ο άνθρωπος, τον οδηγούν στην καταδιάνεια αμαρτία και όταν αυτή συντελεστεί τον φέρνουν εχμάλωτο στην πράξη. Μετά είσαι δεμένος. Αφού πράξεις την αμαρτία, αποχωρούν οι δαίμονες. Έκαναν τη δουλειά τους. Παίρνουν και τους λογισμούς. Αφήνουν όμως μέσα μας το είδωλο της αμαρτίας. Το άγαλμα για να το προσκυνάς. Γι' αυτό τα είδωλα είναι μέσα μας. Λατρεία φιλαργυρίας χρήματος, ειδωλατρία. Λατρεία κτισμάτων, ζώα, αυτοκίνητα, είσαι ειδωλάτρας. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι καταναλωτής, υπερκαταναλωτής. Είδωλο η ειδονή, είδωλο η μόδα, είδωλο η δόξα του κόσμου, είδωλο η εξουσία, κοινωνική θέση. Ο καινόδοξος φαίνεται ότι είναι πιστός, προσέξτε το αυτό. Ο καινόδοξος φαίνεται ότι είναι πιστός, αλλά είναι ειδωλολάτρης. Και αλλού, η νηστεία του είναι χωρίς μισθό. Και αυτά ξέρετε ποιος τα λέει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στο περί καινοδοξίας λόγου του. Ο Άγιος Κοσμάς πήγε σε ένα χωριό και με την πνευματική του διόραση είδε ότι εκείνη την ώρα τρεις κοπέλες καθρεφτίζονταν
και φτιάχνανε τον εαυτό τους για να πάνε να τον ακούσουν. Και επειδή είδε αυτή την κίνηση, την ενέργεια, στέλνει κάποιον και λέει, πες αυτά τα είδωλα να μην έρθουν να με ακούσουν. Είδωλα ονόμασε τους ανθρώπους, επειδή κοίταζαν, γιατί αν το σχολιάσουμε αυτό, οι κοπέλες κοίταξαν να φτιαχτούν λίγο. Και αυτό το φτιάξιμο φαίνεται θα ήταν υπερβολικό, γι' αυτό και ενήργησε όπως ενήργησε ο Άγιος. Άρα ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου. Το ακροατήριο έπρεπε να το τραβήξει ο ομιλητής την προσοχή, για να τον καταλάβουν. Αυτές ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου, να τις θαυμάσουν, άρα έκαναν είδωλα τους εαυτούς τους. Γι' αυτό είπε ο Άγιος, πέστε σε αυτά τα είδωλα να μην έρθουν να με ακούσουν. Λατρεία, δύο παραδείγματα θα σας διαβάσω. Λατρεία τεχνολογίας. Πρώτο δημοσίευμα. Μια ομάδα χρηστών της Google, θεωρώντας ότι η Google ό,τι ρωτάς λαμβάνεις απάντηση, είπε η Google είναι παντογνώστης, όπως ο Θεός. Την λάτρευαν ως Θεό. Στην Ιαπωνία όλοι οι εργαζόμενοι έκαναν προσευχή στην εταιρεία που εργαζόταν. Σε ευχαριστούμε, ω εταιρεία, εκκλησία η Google, ό,τι είναι πιο κοντά στο Θεό. Οι πιστοί θεωρούν ότι η αναζήτηση πληροφοριών είναι αλάνθαστη και ότι είναι η ενσάρκωση του Θεού στη μηχανή Google. Τραγική μορφή ειδωλολατρίας. Το δεύτερο δημοσίευμα. Ένας 20ετής φοιτητής δημιούργησε την εκκλησία του κοπισμού από το κόπι, αντίγραφο. Στην Σουηδία αναγνωρίστηκε ως γνωστή και αναγνωρισμένη θρησκεία. Τα κομπιούτερ πρέπει να λατρεύονται ως θεοί. Έστεγαρ καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενη την ακοήν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα προτιμούν οι ακροτές, εν προκειμένου, θα προτιμούν εκείνους από τη διδασκαλία των οποίων θα αισθάνονται γαργαλισμό και τέψιν εις τα αυτιά του. Αυτά τα έγραψε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Οι άνθρωποι που διδάσκουν υγιώς είναι λίγοι και πολλοί από τους πιστούς δεν θέλουν να τους ακούσουν. Λένε, αυτός είναι αυστηρός, απόλυτος, δεν θέλουν να τον ακούσουν. Αν λες δηλαδή αλήθειες, δεν θέλουν να σε ακούσουν. Αν τους κολακεύεις, τότε θέλουν. Οι διάφορες θρησκείες είναι ειδωλολατρία, μασονία, τεκτονισμός. Ένας μασόνος Πακ έγραψε, κάθε μασονική στοά είναι ένας ναός και οι διδασκαλίες της είναι θρησκευτικές διδαχές. Αλλού, η μασονία είναι η παγκόσμια, αιώνια, αμετάβλητη θρησκεία όπως ο Θεός την φύτεψε στην καρδιά της ανθρωπότητας. Οι μασόνοι δεν μιλάνε για Χριστό. Έχετε ακούσει ποτέ πολιτικό μας να λέγει ο Χριστός? Αν θα πούνε Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Μάτς. Και πίσω του ο Βάαλ, ο ήλιος. Τον Χριστό η πολιτική τον βλασφημούν, τότε αναφέρουν το όνομα του Χριστού. Ο οικουμενισμός ξεκινάει από τη μασονία. Ο οικουμενισμός ίσον πανέρεσης, ανατολικές θρησκείες, ο μουσουλμανισμός, έστω και αν λένε ότι πιστεύουν σε ένα Θεό,
νέα τάξη πραγμάτων. Τολμούμε να πούμε κάποια αλήθεια και η σύνοδο της Κρήτης είναι οικουμενιστική, είναι παρέλευσης, είναι αίρεσης, είναι ειδωλατρή. Ακόμη τα καρναβάλια, τα φυλακτά, η καφεμαντία, δενδρολατρία, αλσόν, ιερά δάση. Ο Πάπας όπου πάει φυτεύει δέντρα. Είδατε κανέναν από τους Αποστόλους να φυτεύει κανέναν δέντρο? Είδατε ή διαβάσατε πουθενά στην Καινή Διαθήκη να δίνει εντολή ο Χριστός στους μαθητάς όπου πάτε να φυτεύετε δέντρα? Όχι ότι είναι κακό, αλλά το πρώτιστο έργο του Ευαγγελιστού, του Αποστόλου, του Επισκόπου και μόνο των θεολόγων ας πούμε, είναι η κατήχηση και όχι να φυτεύει δέντρα ή, άμα θέλουμε να το συσχετίσουμε, να φυτεύουμε δέντρα μέσα στις ανθρώπινες υπάρξεις, στις ψυχές. Να φυτεύουμε το δέντρο της ζωής, τον Χριστό, μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και όχι δέντρα υλικά. Αυτό το κάνουν και οι φοιτητές της Γεωπονίας. Ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, οι ειδωλολατρίες, το αλάθητο είναι ειδωλολατρία, διότι είναι υποκατάστατο του Χριστού, του Θεού, ο Πάπας. Μια προφητεία του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς λέει: «Η Ευρώπη έδιωξε τον Χριστό όπως η Γαδαρινή». Ο Χριστός ευλόγησε την Ευρώπη, την καθάρισε από τα είδωλα. Είχε γίνει ορθόδοξη η Ευρώπη. Αλλά ποιο είναι το ευχαριστώ της Ευρώπης? «Φύγε, δεν σε θέλουμε», ό,τι είπαν οι Καθαρινοί. Και εκεί ήρθε ο Πάπας και ήρθε η καταστροφή. Προσοχή στα είδωλα που υπάρχουν μέσα μας. Ένας που λέγεται σωστό είναι αυστηρός. Ας είναι αυστηρός. Εφόσον λέγεται σωστό, να κάνουμε υπακοή. Η ειδωλολατρία ίσον δαιμονολατρία. Τα είδωλα των θενών δαιμόνια, λέει ο ψαλμοδός. Ο Χριστός ποθεί, επιθυμεί να λάμπει μέσα μας. Εμποδίζουν όμως τα είδωλά μας. Γι' αυτού μεγαλειώτης εγώ. Και όπως οι Άγιοι κατέστρεφαν αντί να προσκυνήσουν τα είδωλα, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να καταστρέψουμε πρώτα τα εντός μας είδωλα και μετά τα εκτός μας. Αμήν. Γέννη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, μπορώ να σας διαβάσω κάτι. Όχι, πέρασε η ώρα. Λέει, στο γήπεδο του Περού ο διαιτητής ακύρωσε ένα γκολ. Δημιουργήθηκε από αυτό μια παρεξήγηση και ακολούθησε ένα φρικαλαίο ξέσπασμα που το διαδέχθηκε μια απερίγραπτη συμφορά να μεταβληθεί σε μακελιό το γήπεδο και να σκοτωθούν σε λίγη ώρα 330 άνθρωποι. Να ξεχυθούν κατόπιν στους δρόμους τα μενόμενα πλήθη και να κάνουν απερίγραπτους βανδαλισμούς, να κάψουν αυτοκίνητα, να λαιλατήσουν καταστήματα, να βάλουν φωτιά σε σπίτια και εργοστάσια, να απειληθεί δε παγκόσμιος πόλεμος, όπως είπε ο διευθυντής της αστυνομίας της Λίμας, αν εθίγεται ο διαιτητής και οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές από τους φανατικούς θεατές. Και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα έγινε το ίδιο χρόνο, το 1964, κάτι παρόμοιο. Και παρολίγο να θρηνήσουμε και εμείς εκατοντάδες θύματα.
Περιορίστηκε όμως το κακό σε μία άγρια και έξαλλο επίθεση σωστή καταιγίδα κατά του γηπέδου. Οι θεατές μετεβλήθησαν σε όχλο μενόμενο, αγέλια ελεφάντων που επέπεσε ασύγκρατητος και το ισοπαίδωσε και τα έκαμε όλα σε λίγη ώρα γυαλιά καρφιά. Ελίγησε τα ψηλά σιδερένια κυκλειδώματα, γκρέμισε τα goal post, ξύλωσε τις λαμαρίνες των διαφημίσεων, άναψε φωτιές, έκαψε καρέκλες, επετέθη κατά τις εξέδρες των επισήμων, από όπου είχαν εξαφανιστεί οι επίσημοι, κατέστρεψε προβολής, ρήμαξε κυριολεκτικά τις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Αυτά τα γράφει η Μεσημβρινή. Αρκετοί δε τραυματίστηκαν, ξεχύθηκαν κατόπιν στους δρόμους ασυγκράτητοι, σύοντες τα λάφυρα της καταστρεπτικής δράσεώς τους, κομμάτια από τα γκολπός, τις διαφημιστικές πινακίδες, σιδερολοστούς, άλλοι ημίγυμνοι, άλλοι με σχισμένα ενδύματα και επί ώρες ολόκληρες εξέσπασαν με ιστερικές κραυγές σε ένα πρωτοφανές έξαλλο συλλαλητήριο. Η παραπάνω εφημερίδα την επομένη έγραφε: «Δεν κατεστράφει μόνο το γήπεδο του Παναθηναϊκού χθες, υπέστη ζημίας, ίσως ανεπανορθώτους, και το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, που χθες εσύρθη στη λάσπη των ταπεινών εστίκτων». Το τρίτο επεισόδιο έλαβε χώρα στην Κεσάρια της Τουρκίας, όταν, έγραφαν οι εφημερίδες, ένας παίκτης της ομάδος της Κεσαρίας εσημείωσε τέρμα η οπαδή της Σιβάσπορ, της τοπικής ομάδος της Σεβαστίας, άρχισαν να ρίπτουν λίθους εναντίον της Κερκίδος, στην οποία ήσαν συγκεντρωμένοι οι φύλαθλοι της αντιπάλου. Εν ρηπεί οφθαλμού, φύλαθλοι και παίκτε ευρέθησαν συμπλεκόμενοι εντός του γηπέδου. Αποτέλεσμα, εφωνεύτησαν 41 άτομα και τραυματίστηκαν 700. Οι δύο πόλεις δε Κεσάρια και Σεβάστια εχωρίστηκαν σε δύο εχθρικά στρατόπεδα. Ιερός πόλεμος άναψε μεταξύ τους. Κατά χιλιάδες ο μενόμενος όχλος στη Σεβάστια ξεχύθηκε στους δρόμους, λαιλατώντας και καταστρέφοντας κάθε τι που ανήκε στην Κεσάρια, μέχρι ότου προλάβει ο στρατός να αναχαιτήσει το χείμερο της εκδικήσεως και αποκόψει την επικοινωνία των δύο πόλεων. Θέλετε κι άλλα? Σε μια πόλη ένας οπαδός του ποδοσφαίρου επρόκειτο μια Κυριακή απόγευμα να κάνει τους γάμους του. Στην ορισμένη ώρα μαζεύτηκαν στην εκκλησία όλοι, ιερείς, νύφοι, συγγενείς, έλειπε μόνο ο γαμπρός. Πού ήταν? Ανησύχησαν. Ύστερα από αρκετή αναζήτηση και αδημονία καταφθάνει η είδηση ότι ο γαμπρός είναι στο γήπεδο. Ήρθε η τάδε ομάδα και γίνεται κρατερός αγώνας. Έσπευσαν τότε οι δικοί του στο μάτς και τον ευρήκαν απορροφημένο και σε έντονη υπερδιέγερση. Του είπαν ότι περιμένουν όλοι στην εκκλησία με αγωνία. «Και γιατί το έκαμε σε αυτό? Μας ντρόπιασες». Είχαν μαζί τους ταξί να τον πάρουν γρήγορα να φύγουν. Αλλά εκείνος ήταν ακούνητος από τη θέση του. Τον παρακάλεσαν, τον ετραβούσαν. «Μα του κάκου, πού να ακούσει?» Τέλος σε ύφος οργύλο τους έβρισε και τους είπε: «Αν δεν τελειώσει το μάτς δεν πάω πουθενά». Και έμεινε εκεί ώσπου τελείωσε το παιχνίδι και ύστερα πήγε στην εκκλησία για τα δευτερεύοντα ζητήματα. Εδώ δεν μπορείτε να δείτε βέβαια τον κρεβατωμένο παράλυτο που παρακολουθεί στο γήπεδο τον αγώνα. Ο χρονογράφος της εστίας σατυρίζοντας
την παραπάνω κατάσταση, παίρνοντας αφορμή από ένα μάτς Γερμανίας-Αγγλίας που το 1970 το παρακολούθησαν εκατομμύρια σε όλη τη γη από την τηλεόραση, έγραφε τα εξής. Κατά τη διάρκεια του συγκλονιστικού μάτς Γερμανίας και Αγγλίας, η ατμόσφαιρα που επικρατούσε μέσα στο άλλοτε ειρηνικό σαλόνι μου ήταν τόσο ηλεκτρισμένη και τα πνεύματα τόσο νεξιμένα, ώστε μόλις και με τα βίες κατόρθωσα να αποτρέψω σοβαρά επεισόδια και των διαρκώς επαπειλούμενων ενδοοικογενειακών σπαραγμών. Με την επιτυχία δε του τετάρτου και νικητηρίου γκολ των Γερμανών διαδραματίστηκαν εξής ιδηλιακές σκηνές. Ο γιος μου έσπασε μενόμενος ένα πανάκριβο βάζο. Η κόρη μου ελιποθύμησε λόγω υπερβολικής συγκινήσεως. Η ενεψιά μου τέτα εξέσπασε εις κοπετούς και ολοφυρμούς. Της κονιάδας μου Μιρέλας άνοιξε η μύτη της. Ο σύγχρονος μου εξεστόμησε δράσεις αναρμόστους και δια τα χειρότερα χαμετυπία. Ο θείος μου Χαράλαμπος εζήτησε κατεπηγόντως ολίγην κολόνιαν και η μαχητική πεθερά μου, δεδηλωμένη γερμανόφιλος, εζητοκράβγασεν ενθουσιωδώς και απεκάλυψε συλλήφθην και αδιακρίτως τους Άγγλους ποδοσφαιριστάς και τους αντιφρονούντας κουρέλες. Αυτά δεν χρειάζεται.